Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Χαμηλή πτήση όπως κάθε μεσημέρι και σήμερα η Onion Channel, ζωντανή εκπομπή, το μαγκαζίνο του τηλεοπτικού σταθμού της Νοτιοδυτικής Ελλάδας. Μαζί μας ο Τάσος Θεοδόσης. Τάσο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καλό απόγευμα σε όλους τους τηλεθεατές μας, σε όλη τη Νοτιοδυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Επίσημα σε βλέπω ντυμένο σήμερα. Δεν ήμουν έτσι επίσημα ντυμένο, απλά έφαγα μια ζαμπονοτυρόπιτα και λαδόθηκα λίγο και πρέπει να φορέσω. Είναι και μεσημέρι, Τάσο, αλίμονα, ας πούμε. Δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση. Τι έχουμε, θα μας πεις τα κάλαντα. Όχι, έχω εορταστικό. Έχουμε σκούφους εδώ, τι θέλεις να το βάλεις μπροστά σου. Για να δούμε πώς παίζει. Κάπου εδώ είναι. Λοιπόν, να μπαίνουμε στο κλίμα. Συμπαρουσιαστής. Σταματάει ή πρέπει να το σταματήσει. Αν δεν σταματήσει θα τον αφήσουμε να κάνει εκπομπή αυτός, Τάσο. Λοιπόν, έχω και το τάμπλετ με το... Με το σκουφάκι εδώ, είχαμε σήμερα design εδώ από τους συναδέλφους. Λοιπόν. Η χωρή πάνηση περισσότερο είχαμε παρά οτιδήποτε άλλο. 5 Δεκεμβρίου, 5 λοιπόν, σήμερα Τάσο, πολύ σωστά. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν. Κάθε μέρα θα λέμε χρόνια πολλά από εδώ και πέρα, έτσι. Γιατί κάθε μέρα έχουμε και μια γιορτή. Αύριο είναι και μεγάλη γιορτή του Αγίου Νικολάου, γιορτάζει πάρα πολλοί κόσμος. Σήμερα ο Άγιος Σάββας. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους και όσες γιορτάζουν και σήμερα Αγίου Σάββα. Σήμερα όμως η μέρα έχει οριστεί και ως Παγκόσμια Μέρα Εθελοντισμού και στο πλαίσιο αυτής εορτάζεται στη χώρα μας η μέρα του Εθελοντή Πυροσβέστη. Έχουμε θέμα γι' αυτό. Ο Μιχάλης Ανδρεαδάκης είναι στην πυροσβεστική υπηρεσία της Κεφαλονιάς, αν δεν κάνω λάθος, στο Αργοστόλι. Θα μιλήσουμε με κάποιον από εκεί. Γιατί προσφέρουν μεγάλο έργο οι εθελοντές πυροσβέστες, Σπύρο, και το γνωρίζεις. Έχουμε αρκετά θέματα στην επικαιρότητα, τσουχτερό βέβαια και το κρύο. Ο Βοριάς για τα καλά πλέον μας πέρασε βία στον χειμώνα. Ωραίο είναι πάντως έτσι το ξηρό κρύο, Σπυρό. Το είχαμε απεθυμίσει, ναι. Τάσο Θεοδόση. Ναι, να τη θυμίσουμε καλά. Κάτι είναι γι' αυτό, χρειάζεται βεβαίως. Υπάρχουν θέματα, ανοιχτά θέματα. Να πούμε ότι σύμφωνα με μια πληροφόρηση που έχουμε, σε πάφθηκε από την... Από το αξίωμά του, σε αργία δηλαδή, τέθηκε ο Δήμαρχος των Παξών, ο κ. Σπύρος Μπογδάνος, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, πολιτικός και δήμαρχος. Καλός φίλος, έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλές εκπομπές, λόγω μιας διαδικασίας δικαστικής, η οποία ανάγκασε τον προϊστάμενο της αποκεντρωμένης διοίκησης να τον θέσει σε αργία μέχρι να ξαναγίνει σε δευτεροβάθμιο επίπεδο το δικαστήριο το οποίο τον ανάγκασε να τεθεί σε αργία. Θα ζητήσουμε από τον κύριο Μπογδάνο, ναι, κάποια στιγμή στο Δελτίο Ειδήσεων, Σπύρο, να μας μιλήσει. Είχαμε επικοινωνήσει, Τάσο, έτσι, ναι, δεν είναι? Ακριβώς, επικοινωνήσαμε με τον κύριο Μπογδάνο. Μας είπε ότι δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση, οπότε δεν μπορεί να την σχολιάσει. Αυτά τα δημοσιεύματα. Νομίζω τα οποία... ότι απλά προς το παρόν έχουν διοχετευτεί διάφορες πληροφορίες σε μέσα ενημέρωσης. Ναι. Οπότε, αν δεν έχει κάτι επίσημο, ο άνθρωπος δεν μπορεί να το σχολιάσει. Γιατί τον ζητήσαμε για να μας πει δύο λόγια στο Δελτίο Ειδήσεων τι ακριβώς έχει γίνει. Θα τα δούμε λοιπόν, θα τα παρακολουθήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Ελέγχους ετοιμάζει, κυρίες και κύριοι, εν όψη της εορταστικής περίοδου των Χριστουγέννων το κράτος, εστιατόρια, ταβέρνες, νυχτερινά κέντρα, με σκοπό να κόψει το κάπνισμα.
Κομμένο λοιπόν για μία ακόμη φορά για τα ελληνικά δεδομένα το κάπνισμα, η ελληνική πολιτεία, η κυβέρνηση, οι νόμοι ελληνικοί δεν κατάφεραν να θέσουν αυτό το νόμο σε εφαρμογή ποτέ, ενώ αντίστοιχα ακόμη και στην Ιταλία που θεωρούνται και εκεί θεριακλείδες και στην Ισπανία έχουν μπει όροι και κανόνες. Εκεί έχει κοπεί σε όλα τα καταστήματα, Σπύρο. Παντού δηλαδή ισχύει πλέον, τελείως είναι νόμος. Παντού υπάρχουν χώροι που μπορεί να καπνίσει κάποιος, είτε εκτός καταστήματος, είτε τώρα που κάνει κρύο, υπάρχουν ειδικές αίθουσες διαμορφωμένες. Πάει κάποιος και καπνίζει αεροδρόμια, δεν το συζητώ για δημόσιους χώρους κτλ. Εδώ όμως μία πάμε μπρος και δέκα πίσω. Ξέρεις ποιος θα πλήξει βαρύτατα αυτό? Τον Αλέκο, τον Θεοφιλόπουλο και τον Γιώργο τον Γεωργιάδη. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγαίνουν έξω και να καπνίζουν. Τώρα που κάνει και κρύο δεν βγαίνουν έξω και οπότε καταλαβαίνει τι γίνεται. Στις Βρυξέλλες δεινοπάθησε, μου λέγει ο Γιώργος. Έπρεπε να βγαίνει έξω το κρύο να καπνίζει. Πραγματικά. Η ελληνική λοιπόν νομοθεσία ξαναλέει σε όσους καπνίζουν ότι επιβάλλεται πρόστιμο από 50 έως 500 ευρώ, κάτι που ίσχυε και στο παρελθόν, ενώ στους υπευθύνους των καταστημάτων μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο από 500 μέχρι και 10.000 ευρώ. Η χαμηλή πτήση και το Ionian Channel ρώτησε πολίτες για το κυνήγι των καπνιστών. Φοβάμαι ότι πάλι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Αυτό έπρεπε να είχε γίνει από την πρώτη φορά που βγήκε ο νόμος. Ο νόμος έλεγε με σαφήνεια απαγορεύεται σε κλειστούς χώρους το κάπνισμα. Κανείς δεν το εφάρμοσε. Κανένα πρόστιμο δεν έπεσε. Με αποτέλεσμα να ξαναγυρίζουμε πάλι από την αρχή. Νομίζω ότι είναι άτυπος αυτός ο νόμος. Διότι δεν μπορεί κάθε φορά που ψάχνουν να βρουν χρήματα να παίζουν με τους επιχειρηματίες. Και εμείς κάναμε ένα μεγάλο αγώνα για να μπορέσουμε να κρατηθούμε. Τηρούμε όλες τις νόμιμες προδιαγραφές. Έχουμε χώρο για καπνίζοντες και μη καπνίζοντες. Τώρα από εκεί πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Όταν αποφασίσουν τι θέλουν, ας έρθουν να μας ενημερώσουν. Έχουν ανάγκη από λεφτά, θα πάρουν από οποιοδήποτε τρόπο. Νομίζω πως ο κόσμος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτά τα πρόστιμα. Για να μην πούμε ότι θα πάμε κόντρα στην εντολή του Υπουργού, αλλά πώς θα πληρώσει ο κόσμος αυτά τα λεφτά? Εγώ νομίζω επινοούν συνέχεια συστήματα για να μας παίρνουν τα χρήματα, αλλά υπάρχουν αυτά τα χρήματα πλέον? Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι καλό για όλο τον κόσμο. Εδώ πέρα ο κόσμος δεν έχει να φάει. Από εκεί και πέρα θα κάθουμε να πληρώνονται οι καταστηματάρχες και όλοι αυτοί, ο κόσμος, να επιβαρύνεται και με αυτό το έξοδο. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι καθόλου σωστό αυτό το πράγμα. Εμένα δεν μ' αρέσει. Ο άλλος που πάει να διασκεδάσει θέλει να καπνίσει, δεν κάνει τι θέλει. Δεν θα πρέπει όμως να εφαρμοστεί και ο νόμος και για εκείνους που δεν θέλουν το τσιγάρο? Εντάξει, πρέπει να. Τα καταστήματα έχουν δύο αίθουσες. Χωριά η ΜΕΗ, χωριά δε. Το θέμα είναι ότι διαλύεται η παιδεία. Διαλύεται τα νοσοκομεία. Το τσιγάρο τον εμάρανε. Ναι, το έχω διαβάσει αυτό το μέτρο. Εγώ πιστεύω καταρχήν ότι πρέπει στου δημόσιου χώρου να διαμορφωθεί μια αίθουσα μη καπνίζοντες και μη καπνίζοντες. Αυτές λοιπόν ήταν μερικές απόψεις πολιτών. Τάσο Θεοδός. Οι περισσότεροι βέβαια όταν ακούν σήμερα πρόστιμο το μυαλό τους πάει στην ανέχεια. Περισσότερο οι απαντήσεις ήταν ότι εντάξει έβαλε το πρόστιμο και πώς θα τα πληρώσει ο άλλος. Σωστά. Εκείνο το ζήτημα όμως. Το ζήτημα είναι να μην τα πληρώσει. Δηλαδή να μην εμπίπτει σε αυτή την εντός εισαγωγικών ανομία. Να μην καπνίσει σε χώρους που απαγορεύεται. Έτσι, για εμάς που δεν καπνίζουμε, Σπύρο, είναι σωστό. Για τον καπνιστή δεν του αρέσει. Κοίταξε, Τάσο, και το κράτος. Κάποια στιγμή πρέπει όμως να εφαρμοστεί και ο νόμος. Το κράτος είναι αυτή τη στιγμή μία στο καρφί και μία στο πέταλο. Με την έννοια του ότι αυτή, ξέρεις, η τενιούλα που υπάρχει πάνω στο πακέτο με τα τσιγάρα είναι φόρος, Τάσο, ναι, Θεοδός. Ναι. Και όταν κοπεί το κάπνισμα στην Ελλάδα, σίγουρα θα πέσουν και πολλοί των τσιγάρων. Άρα δεν θα εισπράξει και φόρους. Δηλαδή είναι μία έτσι, μία αλλιώς, μία μεσαία, μία ανεκτικό, μία κατασταλτικό και ούτω καθεξής. Από την άλλη, Σπυρό, τώρα φαντάζεσαι κάθε επιχείρηση να φτιάχνει κι άλλο χώρο για καπνίζοντες, άλλο για μη καπνίζοντες. Αυτό όμως γίνεται και στο εξωτερικό, θα σου το δώσει. Παντού γίνεται. Είχαμε και ένα πακέτο τσιγάρα. Γιατί, για να δούμε την ταινία του φόρου. Αν έχει ταινία, λοιπόν, γιατί μπορεί να, έχει, και, έχει. Μπορεί να είναι από αυτά τα λαθρέα τα τσιγάρα, τα οποία. Αν όχι, έχει ταινία. Έχει ταινιά. 3,70 λέει το πακέτο πάνω και μην θεωρηθεί και διαφήμιση τώρα. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ περίεργα και πάρα πολύ δυσίωνα. Είπα όμως σήμερα ότι 5η Δεκεμβρίου είναι και η μέρα εθελοντισμού και στο πλαίσιο αυτής εορτάζεται στη χώρα μας η μέρα του εθελοντή πυροσβέστη. Είπες όμως ότι έχουμε μια σύνδεση με Κεφαλονιά, Τάσο. Σωστά. Έχουμε τον Μιχάλη, τον Ανδρεαδάκη. Πρέπει να είναι στην πυροσβεστική του Αργοστολίου, αν δεν κάνουμε λάθος. Θα δούμε. Μιχάλη. Καλό μεσημέρι, Τάσο. Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από την Κεφαλονιά. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Σας βλέπουμε πάρα πολύ ωραία και καθαρά σήμερα.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Στον Ρομπέρτο Βασίλο ονομάζομαι. Είμαι ο υποδιοικητή τη πυροσβεστική Κεφαλονιά. Ωραία, ωραία. Παγκόσμια ημέρα του εθελοντισμού, του εθελοντή πυροσβέστη, κύριε Σολάτε. Θέλουμε να πούμε δύο λόγια για το πόσο έχουν βοηθήσει οι εθελοντές πυροσβέστες την σεζόν την καλοκαιρινή που πέρασε με τα όποια προβλήματα υπήρξαν. Και να δώσουμε και το λόγο στον Μιχάλη να Βέβαια. Θέσει όποια ερωτήματα θα ήθελε αυτός στον συνεντευξιαζόμενό του που είναι δίπλα. Κύριε Σολάτε. Ναι. Θα ήθελα να πω ότι η 5η Δεκεμβρίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια ημέρα εθελοντισμού και στο πλαίσιο αυτής εορτάζεται στη χώρα μας η ημέρα του εθελοντή πυροσβέστη. Όπως γνωρίζουμε και πρέπει να ξέρουμε, η αποστολή του εθελοντή πυροσβέστη είναι η ασφάλεια και η προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως του δασικού πλούτου της χώρας από κινδύνους πυραγιών, θεομηνιών και άλλων καταστροφών. Θα ήθελα εδώ ιδιαίτερα να τονίσω την ηθική αξία του έργου του εθελοντή πυροσβέστη, που είναι άκρως τυπητικό και άμυστο. Ιδιαίτερα στο νησί μας υπάρχουν 5 εθελοντικές ομάδες. Είναι, θα ήθελα να τις ονομάσω της Ρίσου, της Πιλάρου, Λίου Πρόνου, της Λιβαθούς και της Παλικής, οι οποίες το καλοκαίρι μας βοηθάνε πάρα πολύ και δεν περισσεύει και κανένας εδώ που τα λέμε έτσι με τα δεδομένα που έχουμε. Αν θεωρήσουμε ότι η Κεφαλονιά είναι από τα πιο πυρόπληκτα νησιά. Μπράβο, μπράβο κύριε Σολάτε. Πολύ σημαντικό αυτό που μας είπατε. 5 ομάδες εθελοντών πυροσβεστών. Τι ακριβώς κάνουν κάθε αρχή της αντιπυρικής περίοδου, δραστηριοποιούνται θα λέγαμε? Βεβαίως. Από την καθοδήγηση του διοικητή του νομού εδώ της Κεφαλονιάς, του κυρίου Τετανέα, όλες οι εθελοντικές ομάδες είναι σε πλήρη ετοιμότητα με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Έχουν κάποια αυτοκίνητα μικρά βέβαια, αποτελείται περίπου από 10 με 15 άτομα και βοηθάνε επιτοπίσεις στο δασικό έργο επικουρικά, βοηθητικά δηλαδή. Μάλιστα. Παρακολουθούν δηλαδή τα δάση κάτι σαν περιπολίες φαντάζομαι, έτσι ώστε να προλάβουν κάποιο επεισόδιο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Ιδίως στις μέρες που υπάρχει ο δείκτης επικινδυνότητας που παίρνουμε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και είμαστε όλοι σε επιφυλακή, ενημερώνονται για αυτοί και βγαίνουν με περιπολίες για την πρόληψη και την καταστολή της πυρκαγιάς. Μιχάλη, δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις και εσύ κάτι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω για την εκπαίδευση η οποία περνούν οι εθελοντές. Να μας πει κάποια στοιχεία ο κ. Σοδάτος. Καταρχήν θα ήθελα να τονίσω ότι ο θεσμός του εθελοντή πυροσβέστη καθιερώθηκε με νόμο το 1951. Βέβαια το 2011 βγήκε καινούριος νόμος, ο 4029, ο οποίος προβλέπει συνολικά 120 ώρες εκπαίδευση των εθελοντών. 120 ώρες. Και μάλιστα θα ήθελα να τονίσω τη δυνατότητα, δηλαδή, η ιδιότητα αυτή για να αποκτήσει κάποιος να γίνει εθελοντής δεν είναι. Είναι απλό, δηλαδή δύο φωτογραφίες, ένα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου και ένα φωτοαντίγραφο τίτλο σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Έρχονται εδώ, εκπαιδεύονται από αξιωματικούς του σώματος. Βέβαια η σχολή η βασική είναι απάρρωση Κηφισιά και κατά νομούς δημιουργούνται παραρτήματα. Εμείς εδώ στην Κεφαλονιά, αυτό βέβαια δεν με ευχαριστεί και ως υποδιοικητή, έχουμε μόνο 3 εθελοντές. Ευελπιστώ να αποκτήσουμε πολύ περισσότερους, πέρα από τις εθελοντικές ομάδες που προανάφερα. Μάλιστα. Να ρωτήσουμε, Σπύρο, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Είναι μικρή η διάθεση του κόσμου δε, να συμμετέχει σε αυτή την εκπληκτική διαδικασία. Εδώ, 3 άτομα σε ολόκληρο νομό και νησιωτικό νομό είναι πάρα πολύ μικρός ο αριθμός στη στιγμή που πιστεύω εγώ ότι αν θα μπορέσουν να γίνει έτσι μια ευρύτερη ενημέρωση θα ευαισθητοποιηθεί κόσμος. Γιατί οι επτανήσιοι πιστεύω ότι συμμετέχουν σε τέτοιες δράσεις έτσι με ανοιχτή καρδιά. Ακριβώς, ακριβώς. Και θα ήθελα να σημειώσω ότι υπάρχει και ένα προνόμιο, όπως προανάφερα και πριν, είναι ναι μεν άμυστη, αλλά σε κάθε προκήρυξη του πυροσβεστικού σώματος το 20% παίρνεται από εθελοντές πυροσβέστες που έχουν υπηρετήσει στην πυροσβεστική υπηρεσία τουλάχιστον για 2 χρόνια, εδώ και με υπηρεσία. Να λοιπόν και ένα κίνητρο. Και ένα κίνητρο, ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Έχουν ένα κίνητρο, μάλιστα. Από επεισόδια, πώς πήγε φέτος η χρονιά η καλοκαιρινή, κύριε Σολδάτη, ήταν καλή σε γενικές γραμμές? Φέτος πήγαμε πολύ καλά, είχαμε περίπου γύρω στα 250 επεισόδια, τα αντιμετωπίσαμε γρήγορα και άμεσα. 2-3 φωτιές ήταν οι μεγάλες που απασχόλησαν έτσι, την υπηρεσία.
τις αντιμετωπίσαμε και αυτές. Ήταν πάντως ένα καλό καλοκαίρι, έτσι, επιχειρησιακό για την Κεφαλονιά. Να είστε καλά, κύριε Σολδάτη. Ευχαριστούμε πολύ. Μιχάλη μου, σε ευχαριστούμε και εσένα. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Καλά. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από την Κεφαλονιά, κυρίες και κύριοι. Να έρθουμε πάλι εδώ στο κεντρικό στούντιο του Ionian Channel και να πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα το οποίο υπάρχει στα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Πριν όμως περάσουμε στο επόμενο ρεπορτάζ, να σας θυμίσουμε την ενδιαφέρουσα κλήρωση του καναλιού και της εκπομπής μας. Η χαμηλή πτήση λοιπόν και το Ionian Channel σας προσφέρει και μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου ένα τάμπλετ Vero, το οποίο θα κληρωθεί σε όσους συμμετέχουν στο διαγωνισμό στέλνοντας μήνυμα στο 54454 γράφοντας Ionian κενό και το ονοματεπώνυμό τους. Επίσης υπάρχει και ένα δεύτερο δώρο, ένα στολισμένο δέντρο με όλα του τα στολίδια και τα καλούδια ύψους 2,40. Προσφορά του καταστήματος Λαμπέλα Κάσα, η κλήρωση του οποίου θα γίνει στις 16 Δεκεμβρίου. Και για αυτή την περίπτωση λοιπόν ισχύει το μήνυμα το οποίο θα στείλετε στο 54454 γράφοντας Ionian κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Το τάμπλετ, το εκπληκτικό αυτό χριστουγεννιάτικο δώρο, πρωτοχρονιάτικο θα έλεγα, είναι προσφορά, δωρεάν προσφορά για την εκπομπή, για το Ionian Channel αλλά και για όλους εσάς που μας παρακολουθείτε από το κατάστημα Electronic Planet. Είναι καινούριο κατάστημα. Και βέβαια οι άνθρωποι εκεί, τους είχαμε και χθες στην εκπομπή μας, είναι δραστήριοι και πάρα πολύ έτσι, γεμάτη διάθεση για τη σημαντική αυτή δουλειά την οποία κάνουν στο χώρο της εξέλιξης και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Στο επόμενο θέμα μας. Τι θέλεις να δεις, Σπύρο? Θέλεις να πάμε να δούμε σε αυτό το θέμα που έκανε ο Αλέκος. Δεν το έχω δει, Τάσο, Θεοδόση. Ξέρω ότι το μοντάρατε εσείς πριν από λίγη ώρα και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το επόμενο θέμα. Ναι. Αφορά σε μια κυρία, την Μαρίκα Ψάσκη, την οποία συνάντησε ο Αλέκος Θεοφιλόπουλος να απολαμβάνει το καφεδάκι της στον Κόκκινο Βράχο και να διαβάζει μια εφημερίδα. Ο Αλέκος Θεοφιλόπουλος την πλησίασε, έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, αναμνήσεις και θύμησες ενός αιώνα σχεδόν, Σπύρο. Το 2014 συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής. Αυτό λοιπόν είναι και το σημαντικό, ότι σήμερα το πρωί συνάντηση του δημοσιογράφου Αλέκου Θεοφιλόπουλου με μια Ζακυνθινιά κυρία 100 χρονών. Είναι 100 χρονών και διάβαζε την Καθημερινή. Για να δούμε το ρεπορτάζ. Λοιπόν, είναι ένα πολύ όμορφο πρωινό εδώ στη Ζάκυνθο. Η κυρία Μαρή Καψάσκη είναι μαζί μας και βεβαίως ενημερώνεστε, βλέπω, κυρία Καψάσκη, από τις εφημερίδες για όλα. Πολιτική διαβάζετε, πολιτική? Όχι πολιτική, πως. Όχι πολιτική, δεν με διαφέρει. Δηλαδή με διαφέρει πάρα πολύ, αλλά τα ίδια. Εγώ ήμουνα, εμένα ο αδελφός μου είχε πάει στη Μακρόνισσα. Εξαιτίας μου. Δεν ήταν βέβαια αυτή να πάει στη Μακρόνισσα, αλλά πήγε στη Μακρόνισσα. Γιατί ήμουν η οικογένεια μου ήταν κεντρώα. Από τα χρόνια εκείνα, καταλάβατε. Τώρα τι διαβάζετε στην εφημερίδα, τι διαβάζετε? Τι διαβάζω? Ναι. Διαβάζω ορισμένα άρθρα του Ξυλάκη, του Ξεργότη, του και του Ζούλα και του Μπουκάλα, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός, και του Παπαχυλά. Ενημερώνω για τα ακίνητα, για τα διάφορα οικονομικά, με ενδιαφέρουν. Με ενδιαφέρει η ζωή όλη. Εγώ είμαι η πρώτη οδηγός Ζακύνθου. Η πρώτη οδηγός? Όταν είχα αυτοκίνητο, εφωνάζαν τα παιδιά τα μικρά, οδηγάει γυναίκα, οδηγάει γυναίκα. Σας δείχνανε με το δάχτυλο, ε? Παντώ, ναι, στεκόντανε εκεί και οδηγάει γυναίκα. Η πρώτη που φόρεσα πανταλονάκι κοντό. Η πρώτη που φόρεσα Όχι, στην εξοχή. Για ποια εποχή μιλάμε τώρα, για ποια εποχή? Το 40. Δεν ρωτάνε μια κυρία πόσο ετών είναι, αλλά... Δεν με νοιάζει. Ναι. Α, πόσο ετών είστε, πόσο ετών? Είμαι 99 και 3 μηνών. 99 και 3 μηνών. Το Σεπτέμβρη θα κλείσω 100. Δεν μπορώ να σας πω να τα κατοστήσετε, να τα περάσετε τα 100 και να φτάσετε... Όχι, δεν θέλω, γιατί πρώτα το μυαλό. Λιγάκι βέβαια ξεχνάω ορισμένα ονόματα. Πέραν αυτού, δεν ξέρω, τα παλιά βέβαια, όπως ξέρετε, σε αυτές τις ασθένειες, ότι θυμούνται περισσότερο, επανέρχονται τα παλιά από ό,τι είναι τα καινούργια.
Διαβάζετε χωρίς γυαλιά όμως, χωρίς γυαλιά. Όχι, δεν διαβάζω και χωρίς γυαλιά, αλλά τα μεγάλα στοιχεία τα διαβάζω. Ξεχνάω, πάντα φέρνω τα γυαλιά μου. Με βλέπει ο φίλος ο Γιώργος. Πάντα φέρνω τα γυαλιά. Ο Φιωρεντίνος, είστε φίλοι με τον Γιώργο. Α, βέβαια. Εξαιρετικός, εκπαιδευτικός. Ο Γιώργος μας είπε ότι τις καλές μέρες βγαίνετε, ερχόστε εδώ, καθόσαστε, πίνετε τον καφέ σας. Πίνω τον καφέ, αλλά δυστυχώς, κύριε. Τι έγινε, εγώ ήρθα στη Ζάιτορ να καθίσω τα τελευταία μου χρόνια, γιατί δικοί μου έφυγαν τη ζωή. Δεν έχω ένα νηψιό εδώ, ποιος μένει στο Αίγιο. Και ήρθα εδώ, λέω, θα βρω κάποιον έτσι, ένα περιβάλλον. Αλλά το περιβάλλον της Ζακύνθου είναι ξένο για μένα τώρα. Και συνομήλικοι δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν, και υπάρχει τέλος πάντων νεότεροι, δεν υπάρχουν. Και δυστυχώς είναι μεγάλη η μόνωση. Βέβαια είναι καλύτερα από την επάρχεια, από τη Αθήνα. Για στην Αθήνα δεν μπορεί να κυκλοφορήσει εύκολα όπως κυκλοφορεί. Τώρα ήρθα από το σπίτι που είναι εδώ, δύο βήματα από εδώ. Αλλά όλοι οι γνωστοί έχω φύγει. Δεν με νοιάζει. Το πρωί θα βγω, τα απόδομα δεν βγαίνω. Δύο-τρεις που είναι σχεδόν πιο κάτω από μένα, δηλαδή στην ηλικία 90, ξέρω εγώ, 85, πανώ, 85. Είναι στο σπίτι, δεν βγαίνουν καθόλου όπως εγώ. Εγώ είμαι κοινωνική άτομο, καταλαβαίνετε. Και με τις άντρες και με το που θα πάω να ψωνίσω, που θα πάω αυτό. Με γνωρίζουν από παλιά, γιατί ήμουν της πιάτσας. Ήσασταν της πιάτσας άνθρωπος, ε. Της πιάτσας άνθρωπος, ναι. Δεν κάνω διακρίσεις. Καταλαβαίνετε. Εμένα ο πατέρας μου, η οικογένειά μου είναι από το Παντοκράτορα. Το Πισινόντα το λεγόμενο πρώτα. Πισινός Οντάς. Πισινός Οντάς. Πισινός Οντάς. Ήτανε αγρότες. Αλλά το 1890 έφυγα από εκεί και ήρθα στην πόλη. Κατάλαβε. Τις εποχές εκείνες το εμπόριο, εγώ τα ξέρω καλύτερα από τον καθένα. Τις εποχές εκεί το εμπόριο χωρίς το μηχανισμό το σημερινό ήταν πραγματικό εμπόριο. Δηλαδή τότε υπήρχε η μαύρη σταφίδα, όπως ξέρετε, την Πελοπόννησο και εδώ, όχι στην Κεφαλονιά, όχι στην Κεφαλονιά, στην Πάτα. Και ανακατεύτηκαν με τον εφοδιασμό το εξωτερικό εμπόριο. Μια χρονολογία φέρανε σκούνα γεμάτη μπακαλιάρους από το Λαμπροντόρο. Σας τα λέω λαϊκά, όπως τα λέγανε τότε. Κατάλαβα. Αλλά λόγω κακοκαιρίας άργησε να έρθει η σκούνα. Υπεχρεώθησαν να πάνε βαθιά να πετάξουν τους μπακαλιάρους. Ο μπακαλιάρος τότε, αν έχετε ακούσει, αν ξέρετε κι εσείς, ήταν ένα από τα φτηνότερα πράγματα. Όπως και ο Σολομός. Ο Σολομός ήταν ολόκληρο ψάρι, το κόβανε και το ζεματίζανε, λένε οι Ζακυθινοί, και το κάνανε σκορδαλιά. Και λέγανε πρικύλι Σολομού. Πρικύλι θέλει να πει η μέση του Σολομού. Οι λαϊκοί άνθρωποι τρώγανε τον μπακαλιάρο, εγώ σας λέω ορισμένα γεγονότα της εποχής εκείνης. Γιατί σήμερα δεν ανακατεύουμε, δεν είμαι κοσμική σε αυτή την ηλικία, δεν υπάρχει κοσμικό. Ούτε ποτέ ήμουνα. Ήμουνα βέβαια κοινωνική, ξέρω, αλλά μέχρι ενό σημείου. Και ο μπακαλιάρος είχε 14 δραχμές. Τον πουλούσανε τα μπακάλικα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Ναι, ναι, τα μπακάλικα, ναι. Όχι τα μεγάλα. Όχι, τα μικρά. Τα μικρά, δεν υπήρχε ναι, μεγάλο. Ναι, ναι, δεν υπήρχε μεγάλο. Τι είχανε. Σούπερ μάρκετ που έχουμε σήμερα. Άπα, κάτι σαρδέλες του Βαρελιού, Βαρσέρβαλ, λίγο τυρί που το λέγανε και άσπρο, τη φέτα, λίγο ολλανδέζικο, τα στρογγυλά, τα κόκκινα, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λέγανε. Αυτό υπήρχε. Και
σαρδέλες το βαρέλιο πάλι. Λαδάκι όμως είχατε, λάδι. Λάδι βέβαια, ούτε σύζητε. Τώρα βέβαια οι φτωχοί άνθρωποι ήταν και ευτυχισμένοι. Να σας πω ένα... Εμένα ο πατέρας μου και ο θειός μου είχαν, όπου λέτε, το εμπόριο εξαγωγής ταφίδας μαύρης στην Ολλανδία και στην Αγγλία. Στην Αγγλία την καλύτερη ποιότητα και στην Ολλανδία το πιο σκάρτη. Στην Ολλανδία γινόταν το εμπόριο με βαρέλια και στην Αγγλία με κυβότια, κασέλες που τις λέγανε, καρφωτές. Οι αγιατριαδιώτες, εδώ η συνοικία των αγιατριάδων και οι μπόχαλοι, εργάτες στα, ας τα πούμε, εργοστάσια. Εδώ δεν τα λέγαμε, τα λέγαμε αποθήκες. Δεν τα λέγαμε εργοστάσια. Ναι. Συσκευάζανε τη σταφίδα. Όταν ερχόταν τα βαπόρια για το πρώτο φόρτωμα, γινότανε πανηγύρι κάτω στο λιμάνι. Με πυροβολισμούς, δεν ξέρω εγώ τι έφτανε. Να ρωτήσω κάτι. Γεγονός. Ποια είναι η πιο ευχάριστη ανάμνηση που έχετε από τη ζωή σας, η πιο ευχάριστη? Ευχάριστη. Τότε, εγώ έφυγα πολύ μικρή. Από εδώ έφυγα... Όχι, από τη ζωή σας και στην Αθήνα που ήσασταν. Α, στην Αθήνα. Ναι. Εγώ πήγαινα στις συναυλίες που ήταν στο Πάλας. Το Πάλας την Κυριακή. Στη Βουκουραστίου. Το πρωί, παρντώ. Στη Βουκουραστίου. Στη Βουκουραστίου. Το Κυριακή έδινε συναυλίες. Και εκεί κάθε πρωί, άλλη συναυλία βέβαια δεν γινόταν όσο γνωστή, όσο ήταν εκεί. Σας αρέσει η μουσική, έχετε αυτή τη ρίζα της Ακυθινή. Βέβαια και μ' αρέσει, σαν Κυθινιά είμαι κιόλας, σαν Κυθινιά. Όχι, φοβερή συνέντευξη της γιαγιάς, έτσι. Δεν μπορούσαμε να ξεκολλήσουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας από αυτά που έλεγε η κυρία Μαρή Καψάσκη. Η κυρία Μαρή Καψάσκη βεβαίως να είναι καλά και να είναι εδώ κοντά μας να μας θυμίζει πράγματα. Εκπληκτική συνέντευξη. Κυρίες και κύριοι, να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό break. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε μαζί σας. Φέτος οι γιορτές έχουν όνομα. La Bella Casa. Στο La Bella Casa βρίσκουμε χριστουγεννιάτικα δέντρα σε οικονομικές τιμές και εκμεταλλευόμαστε τις εορταστικές εκπτώσεις. Μείον 20% σε όλες τις αναγραφόμενες τιμές. La Bella Casa. Η οικονομική διακόσμηση για ένα όμορφο σπίτι. Στράντα Καφέ. Η δική σας γωνιά στο κέντρο της πόλης. Στράντα Καφέ. Άνω το περιβάλλον, φιλική ατμόσφαιρα, άψογο και γρήγορο σέρβις. Στράντα Καφέ. Αναψυκτικά, ποτά, κοκτέιλ και φυσικά ζεστός και κρύος καφές προσφέρεται από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ σε προσιτές τιμές. Στράντα Καφέ. Ραντεβού στη γεύση, τη διασκέδαση και τη χαλάρωση. Στράντα Καφέ. Για τους φίλους στο σπορ με τα κανάλια της Nova και του OTE TV. Στράντα Καφέ. Το δικό σας στέκι. Σέλινας. Η καλύτερη λύση στην κρίση. Ζεσταθείτε οικονομικά με ενεργειακές σόπες ξύλου, ηλεκτρικά πάνελ, θερμάστρες χαλαζία για εξοικονόμηση ενέργειας, ηλεκτρικές κουβέρτες. Διώξτε την υγρασία και τη μούχλα από το σπίτι σας μια για πάντα με αφιγραντήρες. Σέλινας. Γρήγορα, υπεύθυνα, οικονομικά. Γαϊτάνη, τηλέφωνο 26950-42032. Για κουφώματα με εγγύηση ποιότητας και τιμές μοναδικά προσιτές, εμπιστευτείτε τον ειδικό. Πόρτες παράθυρα αλουμινίου Κρεζίας. Ο ειδικός που εγγυάται για σας κουφώματα που αντέχουν την πρόκληση του χρόνου και της φθοράς. Επιλέξτε υπεύθυνα. Επιλέξτε σίγουρα. Πόρτες παράθυρα αλουμινίου Τιμόθεος Κρεζίας. Στη Κυψέλη, στο 10ο χιλιόμετρο Ζακύνθου Αλικών. Τηλέφωνα 26950-63761. 6972-02-3858. Πού παππού, περίμενε! Φροντίζετε πραγματικά αυτούς που αγαπάτε? Ακουστικά βαρικοΐας Μαρίνος Κάντιλας. Ζήστε την εμπειρία της άνεσης που προσφέρουν οι ανώτερες αυτόματες λειτουργίες.
πρωτοποριακές ακουστικές εφαρμογές που διευκολύνουν όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής και καλύπτονται από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ, τώρα και τον ΟΓΑ. Ο νέος τρόπος να λες κταίω, χωρίς την παραμικρή ταλαιπωρία. Γρήγορα και αξιόπιστα. Ιδιωτικό κταίω νομού Ηλίας. Αποτελεί την εξέλιξη στο χώρο του τεχνικού ελέγχου και εναρμονίζεται πλήρως με τις απαιτήσεις περί ασφάλειας μεταφορών. Τεχνικός έλεγχος σε φορτηγά, επικαθήμενα, σειρμούς, ρημουλκούμενα, ημιρημουλκούμενα, λεωφορεία, βιτία, ADR, ATP, JH, ταξί, μότο, υγραεριοκίνητα. Ιδιωτικό κταίω νομού Ηλίας. Διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό. Φιλικό προσωπικό, το οποίο εξηγεί με ακρίβεια τη συνολική εικόνα του οχήματος. Ιδιωτικό κταίω νομού Ηλίας. Καραπάνος Αθανάσιος. Διασταύρωση Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών με Εθνική Οδό Αεροδρομίου Κυλλίνης. Τηλέφωνο 26 23 0 54 071. Στο λιμάνι της Κυλλίνης υπάρχει από χρόνια ένα δεύτερο λιμανάκι. Σωστά μαντέψατε. Είναι το λιμανάκι του Τσαμπά. Μια ξεχωριστή ταβέρνα που προσφέρει τα πάντα. Ορεκτικά, σπέσιαλ ψαρόσουπα, φρέσκο ψάρι από τη δική της στράτα και απίστευτες ποικιλίες κρέατων. Στο τέλος, χειροποίητα γλυκά με τη συνταγή της Αφροδίτης. Το λιμανάκι του Τσαμπά. Και από τιμές, πραγματικά, τρως Τσαμπά. Express Market. Ό,τι θέλεις, δίπλα σου. Ένα νέο ζακυθινό κατάστημα κοντά σας από τις επιχειρήσεις Λεωνίδα Πλέσα και τον Όμιλο Μασούτη. Τώρα και στη Ζάκυνθο, αυτό που θέλεις, στην τιμή που θέλεις. Ασφάλεια κατοικίας, πυρός και σεισμού από 73 ευρώ το εξάμηνο. Ασφάλειες Λιβάνι και ανασφάλειες Τέλος. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Διάνα Παράσχη. Για μαθητές και φοιτητές, προγράμματα που θέτουν γερές βάσεις με στόχο την ευχέρεια στην χρήση της γλώσσας και την άρτια προετοιμασία για την κατοχύρωση των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας. Ειδικά προγράμματα ενηλίκων με έμφαση στην προφορική επικοινωνία για τους επαγγελματίες που θέλουν να μιλήσουν με άνεση μια ξένη γλώσσα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Διάνα Παράσχη, Αλεξάνδου Ρώμα 56, τηλέφωνο 26 95 0 49 233. Ανοιχτή η εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, περνάμε στο δεύτερο μέρος. Χαμηλή πτήση και σήμερα όπως κάθε μεσημέρι. Κάθε μεσημέρι εδώ, πιστοί στο ραντεβού μας με όλα τα θέματα από την επικαιρότητα, από τον αθλητικό χώρο, από τον πολιτισμό, από την επιμόρφωση, από οπουδήποτε και αν προέρχονται. Να δούμε λοιπόν και τα υπόλοιπα θέματά μας. Τάσο, σήμερα πρέπει να βρούμε οπωσδήποτε χρόνο να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Οπωσδήποτε. Σε βλέπω να έχεις όρεξη. Βλέπεις να τη διαβάσεις η κυρία, κυρία Καψάσκη προηγουμένως μας έλεγε ότι διαβάζει καθημερινή, κάθε μέρα. Είδες, ήξερε όλους τους συντάκτες απ' έξω. Ήξερε τους συντάκτες, διάβαζε τα μεγάλα στοιχεία, όπως είπε, τα μεγάλα γράμματα χωρίς γυαλιά. Για τα μικρότερα χρειαζόταν, όπως είπε, στον Αλέκο γυαλιά. Αλλά ήταν εκπληκτικό αυτό που. Πάντως για να κρατάς ανάποδα την εφημερίδα. Τι διαβάζω. Σε βλέπω να διαβάζεις αθλητικά. Είναι πάλι, η μέρα η σημερινή. Πάλι αθλητικά. Ναι. Λοιπόν, διαβάζω ότι αύριο η Ζάκυνθος παίζει στις 3 στο δημοτικό στάδιο με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ιστορική ομάδα, Σπύρο. Άκουσα ότι η ομάδα είναι εδώ από σήμερα. Είναι εδώ από σήμερα και μάλιστα ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος πήγε στο γήπεδο του Μαχεράδου εκεί που έκανε προπόνηση. Γιατί στη Β' Εθνική ομάδες που πάνε σε ένα ξένο μέρος να αγωνιστούν ζητάνε γήπεδο και κάνουν προπόνηση μια ημέρα πριν για να ξεμουδιάσουν από το ταξίδι. Το ίδιο κάνει και η Ζάκυνθος και όλες οι ομάδες όταν ταξιδεύουν μακριά. Πήγε στο γήπεδο του Μαχεράδου, στο πλαστικό που έκανε προπόνηση ξεμούδιασμα από τον Καλαμαριάς και έκανε ένα σύντομο ρεπορταζάκι. Μιλάει μάλιστα και ο Ανδρέας Πατζιαράς, ο προπονητής της ομάδας του Απόλλωνα. Θέλεις να το δούμε τώρα, Σπύρο? Σε ενδιαφέρον. Πάμε και φρέσκο. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους του γηπέδου για την φιλοξενία.
Όσο αφορά το αυριανό παιχνίδι, νομίζω ότι θα γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι με καλές καιρικές συνθήκες από δύο ομάδες οι οποίες έρχονται από αρνητικά αποτελέσματα και επιβάλλεται να επιστρέψουν στις νίκες. Και ελπίζω να είναι η δικιά μας ομάδα αυτή η οποία θα μπορέσει να καταφέρει το τρίποντο αφού ερχόμαστε από τέσσερις συνεχόμενες ήττες. Νομίζω ότι η ομάδα της Ζακύνθου είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και αυτό το φανερώνει η βαθμολογική συγκομιδή, ειδικά στα εντός έδρας παιχνίδια που έχει το απόλυτο. Εύχομαι ο κόσμος που θα έρθει αύριο στο γήπεδο να ευχαριστηθεί ένα ωραίο ποδόσφαιρο. Έχει έρθει πλήρης η Καλαμαριά ή έχετε απουσίες? Όχι, έχουμε 3-4 απουσίες. Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Με τα παιδιά που είμαστε εδώ πέρα θα δώσουμε τον αγώνα μας, θα καταθέσουμε όλες μας τις δυνάμεις με μια τακτική που έχουμε επιλέξει, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα που θέλουμε. Μάλιστα, πολύ καλά, Μαριά Σπύρο. Γιατί τους λένε αυτούς πόντιους, Τάσο? Γιατί είναι ομάδα που έχει δημιουργηθεί, δεν θυμάμαι το 1900, δεν θυμάμαι πότε, το γράφει και στις φανέλες, από τους ποντίους. Από μετανάστες, θα λέγαμε, οι οποίοι επέστρεψαν στις πατρίδες τους. Θυμάμαι κάποτε ήταν εκεί πρόεδρος και ο Χαρικλίν. Ναι, τώρα δεν είναι. Ακριβώς. Όχι, δεν είναι τώρα. Είναι η ομάδα η οποία εκπροσωπούσε τον ελληνισμό του Πόντου τότε. Ακριβώς. Και έτσι ήρθαν στην Ελλάδα, επαναπατρίστηκαν και ίδρυσαν τον Απόλλωνα. Να πάμε στις εφημερίδες, λες. Το μόνο που ήθελα να σε ρωτήσω είναι ότι έχει μια παράδοση από την έναρξη του πρωταθλήματος φέτος η Ζάκυνθος. Έχει πολύ ισχυρή έδρα. Δεν έχει χάσει ακόμη εδώ. Και δεν έχει φέρει κανείς οπαλία. Μόνο νίκες. Πόσα? 4 μάτσες νομίζω έχει δώσει. Μόνο νίκες. Για να δούμε λοιπόν τι επιφυλάσσει αυριανή ημέρα. Αύριο να πούμε το μεσημέρι δεν θα έχουμε χαμηλή πτήση με αθλητικά θέματα. Θα την κάνουμε εμείς την εκπομπή όπως την κάνουμε κάθε μέρα. Δεδομένου τότε ότι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος θα είναι στο γήπεδο και θα παρακολουθεί αυτόν τον αγώνα. Και αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε και μια σύνδεση μικρή με τον Γιώργο που θα βρίσκεται στις Κερκίδες. Θα τον βγάλουμε έτσι στον αέρα να μας πει και το κλίμα πώς θα είναι αύριο. Παρασκευή γίνεται να πούμε, διότι έχει τηλεοπτική κάλυψη από τον ΟΤΕ TV. Έτσι, γι' αυτό όσα παιχνίδια επιλέγονται από τον ΟΤΕ έχουν διαφορετική ημέρα και ώρα διεξαγωγής. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο θα τα καταφέρει ο ΟΤΕ, διότι δεν είναι το γήπεδο, το δημοτικό στάδιο δεν έχει και τις προϋποθέσεις για καλή τηλεοπτική κάλυψη. Θα το δούμε όμως. Και το παιχνίδι ξεκινά στις 3. 10 ευρώ το εισιτήριο στην προπόληση για τον κόσμο να ξέρει ότι αν το αγοράσει από σήμερα έχει 10 ευρώ. Το ταμείο που θα πάει στο γήπεδο θα το πληρώσει 15. Οπότε... Να ρίξουμε μια ματιά τώρα και στις υπόλοιπες εφημερίδες της γειτονιάς μας. Να ξεκινήσουμε από την Πάτρα και να πάμε στη Γνώμη. Εφημερίδα Γνώμη, λοιπόν. Μια ωραία ατμόσφαιρα είναι ο κύριος τίτλος της εφημερίδας. Τη στιγμή που ο Σαμαράς δίνει μάχες για να κρατήσει ζωντανή την Ελλάδα, εκνευρισμοί και αρρυθμίες που ενδεχομένως οδηγήσουν σε πρόορες εκλογές. Καυστικά σχόλια από τον Βενιζέλο για Στουρνάρα, οι γιατροί του οι οποίοι επιμένουν σε απεργίες ανυποχώρητος ο Άδωνης, κόντρες χωρίς τέλος ανάμεσα σε Αρβανιτόπουλο Πριτάνης είναι οι τίτλοι, υπότιτλοι του κυρίως θέματος. Να δούμε και τα άλλα θέματα τώρα από την εφημερίδα της Πάτρας στη Γνώμη. Θα τερματίσουμε το μαραθώνιο, ο αισιόδοξος πρωθυπουργός για τη συνάντηση με Μπαρόζο. Ηλεκτρονικά οι δημόσιες συμβάσεις. Στο επιμελητήριο χθες ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, ο κ. Κομνηνός, έκλεψαν τον εξοπλισμό Ασανσέρ. Μπάχαλο με τις λίστες, μείωσε έως και 30% στα διόδια Ρίου, Κορίνθου και Ρίου, λέει η εφημερίδα Γνώμη στους τίτλους της. Να πάμε τώρα στην Πελοπόννησο. Ζητείται γιατρός από 20.000 πολίτες. Τραγέλαφος με τις αναβολές των ραντεβού για τους πατρινούς ασφαλισμένους που καταφεύγουν σε εξωτερικά γιατρία νοσοκομείων, ενώ ο Άδωνης Γεωργιάδης επιχειρεί να σπάσει το μέτωπο των γιατρών. Αυτός είναι ο κύριος τίτλος από την Πελοπόννησο. Ο πανότιτλος στο πάνω μέρος της εφημερίδας γράφει άρθρο «Ρόλο στο Δήμο αλλά και δράση για την πόλη». Οι εκλογές του 2014 με το παλιό σύστημα είναι ένας ακόμη τίτλος από την Πελοπόννησο. Ένα σύστημα που εγγυάται τη διαφάνεια στις συμβάσεις. Γράφεται ιστορία σε άδεια αίθουσα. Ένας ακόμη τίτλος. Τιμάμε τους νεκρούς μας. Μια υπέροχη φυσιογνωμία. Κάνω ό,τι μου ζητά ο coach στα αθλητικά, γράφει η εφημερίδα. Και αναφέρεται στο μπάσκετ. Ένας ακόμη τίτλος. Δήμος βλέπει πρόβλημα στην κοινοφελή επιχείρηση. Όπως σε όλους τους Δήμους. Πήρε αυτό το θέμα που είχαμε αναδείξει πρόσφατα και μας μίλησαν οι δήμαρχοι της Νεάπολης. Σικιών στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Δανιλίδης και ο κύριος Μποζίκης. Το θυμάσαι το θέμα. Είχαμε ασχοληθεί με την κατάργηση των κοινοφελών επιχειρήσεων που διοχετεύτηκε στις εφημερίδες, έτσι. Δεν ξέρουμε αν θα ισχύσει. Βεβαίως. Θα το δούμε αν θα ισχύσει. Γιατί πολλά διοχετεύονται το τελευταίο διάστημα στις εφημερίδες τάσου και στο τέλος γίνονται άλλα. Και συνήθως αυτό είναι και μια σφιγμομέτρηση των αντιδράσεων. Έτσι είναι, λένε. Είναι συνήθις τακτική αυτή στην Ελλάδα, ξέρεις. Διαρρέουμε και γίνονται άλλα από πίσω. Εν διάφορες περιπτώσεις, η εφημερίδα Πατρίδα τώρα του πύργου. Δράμα η κατάσταση είναι ο κύριος τίτλος. Δεν έφερε αποτέλεσμα η χθεσινή κίνηση του Δήμου για την προσωρινή αναπόθεση σκουπιδιών.
αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα. Ο πύργος έχει πνιγεί στα σκουπίδια, Σπύρο. Είναι μέσα στους δρόμους. Ο δήμαρχος Πύργου, ξέρεις τι λέει εδώ στην εφημερίδα. Μάλλον δημοσίως θα το είπε. Συλλάβετε εμένα και αφήστε τους υπαλλήλους να καθαρίσουν την πόλη. Μάλιστα. Φοβερό. Φοβερή δήλωση. Ολυμπία Οδός, χρηματοδότηση με 390 εκατομμύρια ευρώ, είναι ένας ακόμη τίτλος από την Πατρίδα. Ασχοληθήκαμε χθες στο Δελτίο, γιατί είχαμε βγάλει και τον κύριο Κατσιφάρα στον αέρα. Σπύρο, συγγνώμη που σε διακόπτω, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος. Ο κύριος Κατσιφάρας θέλει να περάσει και από την Ολυμπία η Οδός, γιατί θέλει, είπε στο Δελτίο μας ότι δεν υφίσταται Ολυμπία Οδός χωρίς να περνά από την Ολυμπία, χωρίς να έχει μέσα την Ολυμπία. Και στα αθλητικά, η Πατρίδα λέει κόρυβος Στυλιανού. Στόχος η νίκη στη Βέρεια από την ΑΟΛΑΠ, υπερθέαμα στο αεροδρόμιο Επιταλίου. Η εφημερίδα πρώτη τώρα του Πύργου, κλείδωσε η Ολυμπία Οδός, αφής δεσμεύσει Χρυσοχοΐδη για το τμήμα Πάτρα Πύργος, επιφυλακτικός για την υλοποίηση του έργου αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Χαράλαμπος Καφύρας. Σε ελεύθερους δημοτικούς χώρους, η ρήψη των σκουπιδιών, ένα θέμα ακόμη που αφορά στο Δήμο Πύργου, από την εφημερίδα. Να πάμε τώρα στην αιχμή της Ετωλοακαρνανίας, η οποία είναι εβδομαδιαία εφημερίδα, κυκλοφορεί κάθε Πέμπτη και κύριος τίτλος είναι «Έπεσαν οι υπογραφές για τη Μαρίνα του Μεσολογγίου». Συνέντευξη το Μεσολόγγι δεν μπορεί να παραμείνει άλλο. Και υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα από την καθημερινή ζωή εκεί της περιοχής, ρεπορτάζ και άλλα ζητήματα που αφορούν την Ετωλοακαρνανία. Πάμε τώρα στην Κεφαλονιά, ανεξάρτητος Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Κύριο θέμα, εμπλοκή στο σχέδιο κατάργησης των υπηρεσιών καθαριότητας του ΣΟΤΑ. ΠΑΣΟΚ όχι στις αλλαγές στον Καλλικράτη και στο εκλογικό σύστημα για τις εκλογές ΣΟΤΑ. Τα Royal Ballet παρουσιάζουν το Royal Opera House Live Cinema. Αυτά λοιπόν είναι τα θέματα από τον Ανεξάρτητο και να δούμε την άλλη εφημερίδα τώρα της Κεφαλονιάς. Η εφημερίδα Ημερήσιος γράφει σήμερα σύγχυση με την αυτονομία στο Ματζαβινάτιο. Ορκομοσίες με δόσεις. Την άλλη εβδομάδα ορκίζεται ο Υγειάρχης. Χαμός με το κολυμβητήριο. Άλλος τίτλος, Μάκης Θεοτοκάτος, άλλαξα γνώμη τώρα για τον Καλλικράτη. Προχωράει η ίδρυυση σε Ζερβάτα και Λιξούρη. Το Πασόκα διάζει τους θεσιθήρες. Τηλεσυνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, είναι ένας ακόμη τίτλος σήμερα από τον Ημερήσιο στη Ζάκυνθο. Η εφημερίδα Ερμής γράφει σήμερα πολλή ώρα συζητή στην περιφέρεια για το μέλλον της Αλεξάνδρου Ρώμα, μνημείο συνεννοησίας, διχασμένοι αρχές και φορείς ανάμεσα στην κυκλοφορία οχημάτων και την πεζοδρόμηση. Στα χέρια του Αντιπεριφερειάρχη, αποφάσεις που ζήτησε το άνοιγμα του δρόμου για τις γιορτές. Νέα μείωση κατά 200.000 ευρώ στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου. Θρησκευτικές εκδηλώσεις μνήμης το Σαββατοκύριακο. Προβλήματα συναντά ο Δήμος για την εξόφληση των λογαριασμών όσων έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση, γράφει η εφημερίδα. Και η εφημερίδα Ημέρα, την έχει ο Τάσος εδώ μπροστά του. Γιατί δεν βλέπω καλά μακριά και θα αναγκαίρεσαι να βλέπεις το χαρτί, Τάσο Θεοδόση. Μα μου αρέσει και το χαρτί, οπότε. Πάντως, εγώ σου εύχομαι μέχρι τα 100 σου να μπορείς να διαβάζεις έστω και τους μεγάλους τίτλους. Τα μεγάλα. Διάβασε μας τα μεγάλα. Για πάμε να πεζόδρομο στις γιορτές και μετά βλέπουμε. Η πλειοψηφία στη χθεσινή σύσκεψη ψηφίζει υπέρ της απαγόρευσης αυτοκινήτων στον πολύπαθο δρόμο. Βλέπουμε τώρα χτυπήματα στην πρώτη σελίδα για την Εθνική Οδό Αλεξάνδρου Ρώμα ο Λόγος. Επί 2,5 ώρες αντιπεριφερειάρχης και φορείς έψαχναν να βρουν τη λύση. Αυστηρές ποινές για τους παραβάτες δικύκλων και γιοταχή. Οπότε πεζόδρομο στις γιορτές και βλέπουμε. Να δω εγώ αυτές τις αυστηρές ποινές. Α, είχαμε και θέμα χθες. Γιατί θυμάσαι, ναι. Να δούμε πρώτα να συλληφθούν, να γίνουν κάποιες. Πρώτα θα έλεγε κανείς να πέσουν πρόστιμα εννοείς. Όχι ακριβώς, να μην φτάσουμε εκεί. Για να δούμε, να είναι εμφανής η παρουσία αστυνομικών αρχών εκεί, να γίνουν κάποιες συστάσεις. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Και μετά πάμε και στα πρόστιμα. Ας ξεκινήσουμε πρώτα να δούμε αν θα γίνουν συστάσεις και πότε θα γίνουν. Για να δούμε αν θα συνεχίσουν οι ίδιοι και οι ίδιοι, χαρακτηριστικά οι ίδιοι και οι ίδιοι, να ανεβαίνουν με τα δίκυκλα και με τα πανάκριβα γιοταχή τους στους πεζόδρομους. Και μετά πάμε και στα υπόλοιπα. Λοιπόν, αριστερά, τίμησαν Δράκας και Πηγαδά και την Αγία Βαρβάρα. Φωτογραφικό ρεπορτάζ από τον Γιώργο Γεωργιάδη. 5 οδηγοί σε διαθεσιμότητα. Τα ασθενοφόρα πηγαίνουν και μόνα τους. Γράφει πολύ εύστοχα η εφημερίδα. Σπύρο, είναι φοβερό αυτό. Απολύονται, τίθονται σε διαθεσιμότητα οδηγοί των ασθενοφόρων. Δηλαδή, πώς θα βγουν οι βάρδιες, ποιος θα τα οδηγεί, σε όλη την Ελλάδα βέβαια, δεν είναι μόνο στη Ζάκυνθο, όπως αναφέρει η εφημερίδα Ημέρα, και στην Κεφαλονιά και πάντοτε το ίδιο πρόβλημα. Άλλοι τίτλοι. Ενιαίος φόρος ακινήτων, ας κρατήσουμε μια πισινή. Τα καλά των μνημονίων, τιμές ξεφτύλας για τα σπίτια. Έχει έρευνα μάλλον για τις τιμές των ακινήτων. Ναι. Έτος 2014, κόβονται μαχαίρι οι συντάξεις. Αυτά είναι λοιπόν. Και το μεγάλο κυνήγι των καπνιστών πάνω. Πανότιτλος. Το μεγάλο κυνήγι των καπνιστών είναι ο πανότιτλος της εφημερίδας και βέβαια αναφέρεται
στα όσα τελευταία ήταν το φως της δημοσιότητας, ότι φτούκε από την αρχή το ελληνικό δημόσιο θα αποφασίσει να κυνηγήσει με τα πρόστιμά του τους καπνιστές και τους ιδιοκτήτες καταστημάτων που επιτρέπουν το καπνίσμα. Και στα θετικά, βέβαια, έτσι, αποφασισμένη για το αίτητο στην έδρα της, η Ζάκυνθος υποδέχεται την Καλαμαριά. Αύριο, είπαμε, 3 ώρα, βλέπουμε και φωτογραφία από τη γεμάτη εξέδρα του Δημοτικού Σταδίου του νησιού. Σου έχω είδηση, συμβαίνει τώρα, Σπύρο, από το διαδίκτυο Μαξίμου, εντολή να μην κόβεται το ρεύμα στις οικογένειες που δεν έχουν να πληρώσουν. Οι τοπικές αρχές θα πρέπει να ενημερώνουν άμεσα τη ΔΕΗ για τις περιπτώσεις οικογενειών που πραγματικά δεν μπορούν να αποπληρώσουν τη ΔΕΗ και θα επαναφέρει το ρεύμα. Αποφασίστηκε σε σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό και τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Η ΔΕΗ έχει ήδη ανακοινώσει ότι δεν θα κόβει το ρεύμα σε εποχές έντονων καιρικών φαινομένων. Τώρα δεν πρόκειται να πληρώσει κανείς, θα σου το δώσει. Και βέβαια αυτό ξέρεις από τι προήλθε. Από τα δύο περιστατικά που είχαμε στη Θεσσαλονίκη. Το ένα με την μικρούλα τη Σέρβα που δυστυχώς χάθηκε από το μαγκάλι. Και χθες το βράδυ είχαμε και άλλο επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη με μια οικογένεια η οποία κατά τύχη δεν κάηκαν. Όλοι πρόλαβαν και βγήκαν έξω από το σπίτι πάλι από κεριά. Έτσι λέει τουλάχιστον το ρεπορτάζ, η πληροφόρηση την οποία έχουμε. Ο κόσμος δεν έχει ρεύμα στα σπίτια του και προσπαθεί με άλλους τρόπους να ζεσταθεί. Κάνει κρύο. Μπήκαμε σε βαρύ χειμώνα. Όμως και αυτό το μέτρο ότι ξέρεις κάτι δεν θα ξανακοπεί το ρεύμα θα δημιουργήσει άλλα τώρα αλυσιδωτά. Ελλάδα είναι εδώ. Δηλαδή το ένα μέτρο. Αναιρεί το άλλο. Δεν υπάρχει κάποια σοβαρότητα ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί μια κατάσταση απολύτως σωστά, χωρίς πισωγυρίσματα έστω. Πάντως εντάξει, τώρα και αυτή η απόφαση δηλαδή, να μην κόβεται το ρεύμα όταν υπάρχει έντονα καιρικά φαινόμενα, θεωρώ ότι είναι σωστή. Απολύτως είναι σωστή, Τάσο Θεοδόση, αλλά εδώ υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, να το ξέρεις αυτό, που δεν έχουν στην κυριολεξία να φάνε, αλλά πάνε και πληρώνουν το ρεύμα τους. Ναι. Όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει πρόβλημα. Δεν υπάρχει σπίτι χωρίς πρόβλημα μέσα σε αυτό. Άλλοι σπουδάζουν παιδιά, άλλοι έχουν αρρώστους. Είναι ένα και δύο νομίζω ότι είναι τα προβλήματα. Δι' αυτή την περίπτωση η Ελλάδα είναι η χώρα του ότι πρώτα πρέπει να συμβεί κάτι και μετά να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε και πρόχειρα. Τα δύο συμβάντα στη Θεσσαλονίκη με απόλυτα σίγουρος οδήγησαν στις σημερινές αποφάσεις. Μετά βγήκε και ο Δήμαρχος Ζακύνθου και το δήλωσε ότι θα βοηθήσει για να μην κοπεί το ρεύμα. Σήμερα είχαμε και τον Δήμαρχο της Τρίπολης, αν δεν κάνω λάθος, στην Τρίπολη να ανακοινώνει το ίδιο. Ότι ο Δήμος ψάχνει στη ΔΕΗ να ποιοι έχουν πραγματικά ανάγκη και με ποιο τρόπο να μην πληρώσουν. Να πάμε τώρα να δούμε λίγο ρεπορτάζ Τάσο Θεοδόση. Αυτό που μου στείλες το πρωί. Ναι, είναι πραγματικά ένα θέαμα. Στο Αιγαίο, το είπαμε και προχθές που δείχναμε εκεί το εμπόρευμα ξύλου που βγήκε χτες, τα κύματα. Αυτές τις μέρες που εδώ στο Ιόνιο έκλεισαν οι πορθυμιακές γραμμές ήταν διπλάσια. Ο κυματισμός και οι καιρικές συνθήκες στο Αιγαίο είναι πάρα πολύ πιο δύσκολος από το Ιόνιο. Το λένε όλοι οι θαλασσινοί αυτό. Δόθηκε λοιπόν στη δημοσιότητα ο αγώνας με τα κύματα του Blue Star Ιθάκη, του μεγάλου αυτού πλοίου που μπορεί πολλοί εδώ από την νοτιοδυτική Ελλάδα να είχαν δει στο παρελθόν στο λιμάνι των Πατρών όταν έκανε το δρομολόγιο με την Ανκόνα. Τώρα είναι στο Αιγαίο. Αυτό λοιπόν το πλοίο έκανε ένα δρομολόγιο από τη Μύκονο προς τον Πειραιά και έπεσε σε πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες. Είχε μέσα 400 επιβάτες και να δούμε λοιπόν το θέαμα που κατέγραψαν από την ξηρά κάποιοι πολίτες. Αυτό ήταν το βιντεάκι, Τάσο Θεοδόση. Ούτε ψήλο στον κόρφο του. Όχι, για να μην λέμε εμείς εδώ ότι έχει, ξέρω εγώ, 6-7 μποφόρ και πάμε μέχρι την Κιλίνη ή από τον πόρο της Κεφαλονιάς στην Κιλίνη και ταλαιπωριόμαστε. Δήλωσε ο καπετάνιος εντωμεταξύ, Σπύρο, δεν ξέρω αν διάβασες. Είχε 8 μποφόρ, δύσκολες συνθήκες. Εκτελούσαμε κανονικά το δρομολόγιο. Είχαμε περίπου 400 επιβάτες. Οι νησιώτες είναι εκπαιδευμένοι σε αυτές τις συνθήκες. Για τους άλλους επιβάτες είναι δύσκολο το ταξίδι. Έτσι, πάντως, από την άλλη μεριά, για να δούμε το θετικό της υπόθεσης, Τάσο Θεοδόσια, είναι πολύ γερά τα πλοία. Έτσι. Δεν έχουν πρόβλημα, δεν έχουν ανάγκη. Οι καπετάνοι είναι πάει κόντρα στο πολύ κύριο, εκπαιδευμένοι, βέβαια πάει κόντρα. Γι' αυτό το βλέπεις και βουτάει. Η πλώρη του βυθίζεται μέσα. Στην κυριολεξία, λες και είναι αβύθιστο. Είναι φοβερό. Αυτό είναι γεμάτο αυτοκίνητα τώρα και 400 άτομα, 400 ψυχές μέσα. Λοιπόν, στο επόμενο θέμα μας φεύγουμε από τη θάλασσα και πάμε. Πού να πάμε. Ωραίο θέμα τώρα. Απίστευτη διαφήμιση αεροπορικής εταιρείας βλέπω. Το επιλέξαμε με τον Γιώργο το Μουζάκη αυτό. Είναι η Turkish Airlines. Αυτή η τουρκική εταιρεία κάνει απίστευτη διαφήμιση. Εντάξει, έχει πάρει τον μπάσκετ της Ευρωλίγκα, αν δεν κάνω λάθος. Έχει χωθεί πολύ βαθιά στη διαφήμιση. Είχε χρησιμοποιήσει το Messi
το γνωστό ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελώνα, το φαινόμενο, και τον Κόμπι Μπράιαντ, τον μπασκεμπολίστα από το NBA. Τους είχε χρησιμοποιήσει ένα αεροπλάνο, τη θυμάστε, διαφήμιση με ένα πιτσιρικά που πηγαίνει, ερχόταν από τον ένα στον άλλον, ποιος θα τον εντυπωσιάσει πιο πολύ. Ξαναχτύπησε η εταιρεία, η διαφημιστική εταιρεία φαντάζομαι θα είναι η ίδια, γιατί είναι καταπληκτική. Πάμε να δούμε τι ετοίμασε. Στην Κωνσταντινούπολη ήδη ο Κόμπι Μπράιαντ και τον περιμένει. Τουρκικές αερογραμμές είναι αυτές, είναι κρατική εταιρεία Τάσο και ξέρεις ότι οι διπλωμάτες Τούρκοι χρησιμοποιούν αυτήν την αεροπορική εταιρεία ως όχημα, ώστε να δημιουργούν έτσι μια καλή εικόνα, υποσυνείδητη εικόνα για την χώρα τους σε όλο τον πλανήτη. Είναι το όχημα, γι' αυτό λέγονται και τουρκικές αερογραμμές. Είναι ξεκάθαρο δηλαδή το όνομα. Είναι απίστευτα έξυπνη όμως, έτσι. Βεβαίως. Πάρα πολύ καλή διαφήμιση, ακρίβο πληρωμένη, δεν το συζητάμε. Αν γινόταν κάποιο τέτοιο για την Ελλάδα, εδώ θα είχαμε γκρίνιες, μπορεί να πέφτει και η κυβέρνηση από τη φασαρία ότι δαπανώνται χρήματα σε τόσο ακρίβο πληρωμένους δημόσιους άνδρες, όπως είναι αυτοί οι δύο αθλητές, για να διαφημιστεί η χώρα στο εξωτερικό και ούτω καθεξής. Θα μείνουμε όμως στην Τουρκία. Χαμός στην κυριολεξία επικρατεί φέτος το χειμώνα στη γειτονική Τουρκία, κυρίες και κύριοι, με το «Για Για Για» της γνωστής τραγουδίστριας Hande Yener ή Hande Yener. Το τραγούδι έχει σπάσει το φράγμα των 5 εκατομμυρίων χρηστών στο YouTube που έχουν παρακολουθήσει το βίντεο κλιπ, το οποίο όμως, και αυτό είναι θέμα της εκπομπής μας, απεικονίζει σπάνιες ομορφιές από την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο. Όπως μάλιστα διαβάζουμε στον τουρκικό τύπο, κυρίες και κύριοι, το τραγούδι έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον δεκάδων Τούρκων που σκέφτονται να επισκεφθούν τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά το ερχόμενο καλοκαίρι.
Ωραία, την επόμενη φορά βλέπω εκεί, πώς τη λένε αυτή στο Σύρια Τάσο, τη Χουρέτε, τη Χουρέμ, πώς τη λένε. Την βλέπω στο ναυαγείο, Τάσο Θεοδόση. Σύντομα. Βλέπω, θα φέρει κόσμο βλέπω αυτή, επεισόδιο. Έτσι, θα φέρει κόσμο. Να γυρίζεται. Σίγουρα αυτή η διαφήμιση θα φέρει κόσμο. Τόσο εκατομμύρια. Κοιτάξτε τι όμορφε εικόνε από Ζάκη. Αυτό είναι από την Κεφαλονιά, ναι, βέβαια. Κατά Βόθρες είναι εκεί. Βέβαια. Είναι πολλά πλάνα, πάρα πολλά πλάνα από τα δύο νησιά. Επέλεξαν λοιπόν τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά. Η παραγωγή αυτού του βίντεο κλιπ για να δείξουν τις ομορφιές του τόπου. Τάσο, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο και πρέπει να πάμε τρέχοντας στο επόμενο θέμα μας, το οποίο έχει σχέση με τη γυναίκα της Ζάκυνθος. Ναι. Με αυτή την σπουδαία παράσταση, η οποία ανέβηκε χθες πρώτη μέρα στο πολιτιστικό κέντρο του Σαρακινάδου. Ήμουν εκεί, είχε πάρα πολύ κόσμο, ήταν γεμάτο. Δεν μπορούσες να καθίσεις πουθενά. Μπράβο. Ήταν γεμάτο, ήταν πάρα πολύ καλή η παράσταση. Το επίπεδο, βέβαια, έτσι, υψηλό επίπεδο. Πρόκειται για μια σοβαρή δουλειά, πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Το Ιόνια Τσάνιν ανέβη και στο Σανίδι, παρακολούθησε την παράσταση, μίλησε και λίγο με την κυρία Στεφανίδου, την Όλια Στεφανίδου. Θέλεις να δούμε την Όλια Λαζαρίδου. Λαζαρίδου, έχουμε ένα μικρό απόσπασμα, Τάσο, θα δώσει να παρακολουθήσουμε. Μόλις χθες τελείωσε η παράσταση, η Δήμητρα Ιδεμέτη ήταν εκεί. Κυρία Λαζαρίδου, σας καλωσορίζουμε και πάλι στη Ζάκυνθο. Πώς νιώθετε που ενσαρκώνετε τη γυναίκα της Ζάκυνθος στη γενέτειρα του Σολομού? Δεν ενσαρκώνω τη γυναίκα της Ζάκυνθος, γιατί είναι το απόλυτο πνεύμα του κακού. Οπότε πώς να το ενσαρκώσεις αυτό? Απλώς εκφέρω, αισθάνομαι ότι γίνομαι το μέσον, όπου εκφέρω το λόγο αυτό τον υπέροχο του Σολομού. Αλλά το ότι μιλάω αυτή τη γλώσσα που καταλαβαίνω ότι έχει μέσα ιδίωμα λίγο ζακυνθινό κάπως, έτσι έναν απόϊχο τέτοιο, είναι πολύ ωραίο. Γιατί αισθάνομαι ότι το λέω σε αυτιά που εκτός από το τι λέει το κείμενο καταλαβαίνουν και αυτά. Η γυναίκα της Ζάκυνθος παρουσιάζεται από το Σολομό κακιά, μοχθηρή, δαιμονική. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι είναι η προσωποποίηση του κακού. Αυτό όμως είναι ένας κόντρα ρόλος για σας. Δεν είναι ρόλος, δηλαδή, εγώ λέω το κείμενο, δεν είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να είναι ρόλος. Κόντρα δεν είναι, γιατί τα στοιχεία αυτό λέει εξάλλου και ο Κόντε Διονύσιος, λέει ότι το κακό το περιέχουμε, είναι στοιχεία όλα, και το καλό και το κακό όλα μέσα μας είναι. Οπότε δεν μου είναι κόντρα, γιατί προφανώς τέτοια στοιχεία όπως ο κάθε άνθρωπος έχω και εγώ θα έχω, δεν θα έχω. Τους είπα. Όξω από εδώ. Όξω από εδώ. Τα κρίματά σας εσύρανε εδώ. Τούτος ο τόπος είναι κεραυνοκράχτης, γιατί ο Θεός τον μισάει. Και φοβηθήκανε ο λίγο, όμως δεν εφεύγανε. Η παράσταση παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Αθηνών και στη συνέχεια στον Πολυχώρο Τριανών. Τι εντυπώσεις έχετε αποκομίσει από το κοινό εκεί? Κάπως είναι το κείμενο πολύ, είναι παραλυρηματικό κείμενο. Έτσι σε ρουφάει σαν ρουφίχτρα, έτσι και αρχίζει και το ακούς νομίζω. Και καταλάβαινε ότι οι άνθρωποι ήταν πολύ συγκεντρωμένοι, ακόμα και εδώ, παντού. Δηλαδή αισθάνεσαι ότι είναι δύσκολο να παρακολουθείς ένα κείμενο μία ώρα. Αλλά αισθάνομαι ότι επειδή είναι τέτοιου είδους το κείμενο που σε ρουφάει μέσα του, ότι ήταν οι άνθρωποι πολύ, σαν υπνοτισμένοι λίγο, τους το παρακολουθούν. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, σημαίνει ότι έχει μια δύναμη επάνω τους. Πιστεύετε στην αιώνια πάλι του καλού και του κακού? Ναι, το πιστεύω. Πιστεύω ότι ο αγώνας του ανθρώπου είναι αυτό. Αφού έχει καταλάβει ότι περιέχει και το κακό, γιατί άμα δεν το έχεις καταλάβει δεν μπορείς και να το πολεμήσεις, να στραφεί προς το φως και προς το καλό. Ότι είναι, ας πούμε, ένα από τα πράγματα που έχουμε να κάνουμε σε αυτή τη ζωή ο καθένας. Επομένως βρίσκεται διαχρονικότητα στο έργο. Βέβαια, όπως όλα τα μεγάλα έργα. Τα μεγάλα έργα έχουν αυτό, ότι μας μιλάνε σε όλες τις εποχές. Αυτό. Αυτό λοιπόν ήταν ένα μικρό απόσπασμα. Περισσότερα θα δούμε και το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων. Τάσο Θεοδόση. Όλια Λαζαρίδου.
Ναι, ναι, πραγματικά πρόκειται για μια πάρα πολύ ωραία παράσταση, εκπληκτική παράσταση που σε αφήνει, όπως είπε και η ίδια πρωταγωνίστρια, σε καθυλώνει, σε βάζει εκεί και σε ρουφάει στην κυριολεξία η παράσταση, αυτό το οποίο εκτελήσεται μπροστά σου. Πήγε τέσσερις, τι θα κάνουμε, Σπύρο? Θα πάμε μια γρήγορη να δούμε το πρωτοσέλιδο, το εξώφυλλο δηλαδή του περιοδικού Στιγμές που κυκλοφορεί αύριο όπως και κάθε Παρασκευή μαζί με την εφημερίδα Ημέρα. Για να δούμε λοιπόν αν η τεχνική. Να το λοιπόν το εξώφυλλο, το δείχνουμε για πρώτη φορά. Όπως μας το έδωσε ο Δημήτρης ο Στραβόλεμος και ο Μιχάλης ο Γεώργιζας. Ένα εξαιρετικό εξώφυλλο, χριστουγεννιάτικο. Κοίταξε τι ωραίο είναι εκεί. Ωραία, μας μεταφέρει το κλίμα. Είναι, των είναι και εκπληκτική η φωτογράφηση, η οποία έγινε σήμερα το πρωί, όπως με ειδοποιούν οι συνάδελφοι από το χώρο. Και έχει αρκετά θέματα πάντως στο Στιγμές. Κωνσταντίνα Βαλερόζο βλέπω στην πρώτη σελίδα, φωτογραφία. Πάρα πολύ όμορφη κοπέλα, έτσι. Έχει και με τη το... Σοφία Βόσου, η οποία δίνει μια καταπληκτική συνέντευξη. Έχει τον Τόνι Δολικούρεση, ο οποίος απαντά σε διάφορες ερωτήσεις. Τον συμπατριώτη μας και πρόεδρο πλέον του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Έχει το ταξίδι των τραγουδιστάδων στις Βρυξέλλες. Έχει τα backstage των φωτογραφιών. Είναι εκπληκτικές οι φωτογραφίες οι οποίες φιλοξενούνται στο Στιγμές. Αύριο λοιπόν με την εφημερίδα Ημέρα, το αγαπημένο σας περιοδικό Στιγμές, όπως και κάθε Παρασκευή. Να σου πω, Σπύρο, ότι δεν προλαβαίνουμε να δούμε ένα μικρό βιντεάκι που έκανε ο Γιώργος ο Γεωργιάδης για την ορθή προφορά του λόγου από το Δήμο. Το δούμε το βράδυ, μάλλον στο Δελτίο Ειδήσεων. Θα σου Θεοδώσει, γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος. Ναι. Μη βάλει εδώ τον φίλο μας να παίξει. Όχι, όχι, δεν θα τον βάλουμε αυτόν καλύτερα. Επειδή είναι λίγο φάλτσος, τουλάχιστον οι μπαταρίες πρέπει να είναι περσινές γι' αυτό. Και φοράει και γυαλιά τυφλού και αυτό μπορεί να σημαίνουν πολλά. Λέω να δούμε τις ευχές του καναλιού μας, κυρίες και κύριοι, τις ευχές που ετοίμασαν οι συνάδελφοι. Και εμείς μαζί με τις ευχές μας σας ευχόμαστε καλό απόγευμα.